47 χρόνια μετά την εισβολή και 47 χρόνια κατοχής. Έτσι, η πρόκληση ήταν ούτως ή άλλως ντυνόμενη και με την παρουσία του Ερντογάν στα κατεχόμενα. Τώρα το ότι αναφέρεται στον Περίκλη στο τμήμα της αμοχώς του το να ανοίξουν ένα μέρος στα Βαβαρόσια είναι μία επιπλέον πρόκληση. Οι προκλήσεις δεν έχουν σταματήσει καθόλου όλο το διάστημα, τόσο για το Κυπριακό όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο το τι συμβαίνει. Εμείς εκτιμάμε ότι όπως ακριβώς και την περίοδο της εισβολής με τις πλάτες των ΗΠΑ προχώρησε η Τουρκία στην εισβολή, έτσι και τώρα είναι πολύ αναντίστοιχα των προκλήσεων η στάση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία. Εμείς ακόμα ήδη έχουμε καταθέσει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ερώτημα στον Μπορέλ, που είναι ο αρμόδιος επίτροπος για το τι συμβαίνει και τη στάση που θα κρατήσουν. Αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε είναι ότι δεν περιμένουμε από υπερελιστικές ενώσεις να δώσουν λύση, γιατί είναι ίσως όχι απλά μέρος του προβλήματος, συντηρούν το πρόβλημα γιατί πολύ βολεύει στα δικά τους συμφέροντα. Άρα αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι και ο λαός μας και ο κυπριακός λαός να μην εφησυχάζει, γιατί πάρα πολλές φορές ακούμε ότι είναι καλά τα πράγματα, μπορούμε να μέσα από το διάλογο, μέσα από διαβούλευση, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παίζονται πολύ μεγάλα συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Κυπριακό, ακόμα και τότε δεν αναφέρουν καθόλου τη λέξη κατοχή που είναι κατεχόμενα τα εδάφη, δηλώνει κάτι και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μία Κύπρος ανεξάρτητη, ενιαία, ούτε διχοτομημένη, ούτε συνομοσπονδία όπως προβάλλεται σαν λύση τέλος πάντων, αλλά ενιαίο κράτος με μία διεθνή προσωπικότητα, με μία ηθαγένεια, κυρίαρχος ο λαός στον τόπο του και έξω απεγκλωβισμένος και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι με συμφωνίες, σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα των αστικών του τάξεων, όλα τα κράτη και την Κύπρο και τα υπόλοιπα και τη δικιά μας τη πατρίδα. Λοιπόν, ας είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την αποδέσμευση από αυτούς τους υπερελιστικούς οργανισμούς για να δοθεί και λύση για πραγματική ειρήνη στους λαούς και να ζήσουν πια με ηρεμία στον τόπο τους, αξιοποιώντας για δικό τους όφελους ό,τι μπορούν να πάρουν την πατρίδα τους.